αυτά που θα δούμε στους επόμενους 2-3 μήνες δεν θα έχουν προηγούμενο. Πραγματικά αναμένουμε τις τιμές στα αγροτικά προϊόντα να εκτιναχθούν, οι ποσότητες τους να είναι ελάχιστες, οι ποιότητες τους να είναι πολύ υποβαθμισμένες, δεν θα μπορέσουμε να στηρίξουμε συμβόλαια στο εξωτερικό. Βόμβα στα θεμέλια του πρωτογενούς τομέα αλλά και της ίδιας της κοινωνίας είναι η έλλειψη εργατικών χεριών. Η αλήθεια είναι ότι όλοι αυτοί οι φορείς που όλο το διάστημα διαβεβαιώνουν ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα, οι ίδιοι ουσιαστικά παραδέχονται ότι όλη η κουβέντα που κάνουμε είναι για τα επόμενα χρόνια. Το θέμα είναι το τι κάνουμε σήμερα. Για το σήμερα δεν έχει βοηθήσει και μεριμνήσει κανένας. Την ώρα που η ελαιοκομική περίοδος είναι σε πλήρη εξέλιξη και η παρατεταμένη καλοκαιρία απαιτεί άμεσες αγροτικές εργασίες, στο Λασίθι τα εργατικά χέρια σπανίζουν. Στον ομό Λασιθίου μόνο για την περίοδο της ελαιοσυγκομιδής αυτή τη στιγμή οι ελλείψεις είναι πάνω από τις 6-7.000 περίπου. Αλλά είναι μόνο για την περίοδο 3 μηνών. Για τις καλλιέργειες η μόνιμη έλλειψη για τουλάχιστον 9 μήνες ανέρχεται σε πάνω από 5.000 άτομα. Όπως σημειώνουν τα μέλη του ενιαίου Αγροτικού Συλλόγου Ιεράπετρας, οι ευθύνες βαραίνουν όλη την αλυσίδα των εμπλεκομένων από τους ίδιους τους αγροτικούς φορείς ως τις ελληνικές πρεσβείες. Συζητάμε ότι ακόμα και το περίφημο μνημόνιο συνεργασίας με τη κυβέρνηση του Μπαγκλαντέρ, το πολυδιαφημιζόμενο το οποίο έχει περάσει 2 φορές από τη Βουλή, 2 φορές έχει ψηφιστεί, αλλά δεν έχουν και ακόμα οι εφαρμοστικές διατάξεις να εφαρμοστεί μετά από 1 χρόνο. Το περίφημο λοιπόν αυτό μνημόνιο κάνει λόγο για 4.000 άτομα σε αιτήσια βάση σε όλη την Ελλάδα. Χαρακτηριστικά της αργοπορίας διεκπαιρέωσης των φακέλων είναι τα στοιχεία που αναφέρονται στην ανακοίνωση. Όπως σημειώνεται, ήδη από το Μάιο του 2022 έχουν κατατεθεί στο τμήμα αλλοδαπών Λασιθίου 474 φάκελοι εργατών γης. Από αυτούς, 308 φάκελοι έχουν πάρει έγκριση για αποστολή προς τις πρεσβείες. Από τους 474 φακέλους που έχει παραλάβει το τμήμα αλλοδαπών του νομού Λασιθίου, έχουν εξεταστεί και εν τέλει πάρει βίσα εργασίας από τις ελληνικές πρεσβείες μόνο 84 νέοι εργάτες. Μέρα με την ημέρα οι ανάγκες της καλλιέργειας είναι ακόμα πιο αυξημένες και μέρα με την ημέρα βλέπουμε ότι πολλοί έχουν ξεκινήσει να βάζουν σε δημοπρασία τους εργάτες με μοναδικό γνώμονα μόνο το ημερομίσθιο. Ο Αγροτικός Σύλλογος Ιεράπετρας καλεί τους φορείς, έστω και την ίστατη ώρα, να πάρουν μέτρα, προειδοποιώντας για ανεξέλεκτες καταστάσεις ακόμα και στην ίδια την κοινωνία. Μακάρι να μείνει εκεί το θέμα. Γιατί μετά υπάρχουν αλυσιδωτές οι επιπτώσεις που μπορεί να οδηγήσουν και σε πολύ χειρότερες καταστάσεις. Πραγματικά. Αυτό με την καθημερινή πλειοδοσία στους εργάτες δεν ξέρω πού θα οδηγήσει.